Οι 6 ώρες εργασίας αποτελούν παρελθόν για το προσωπικό αυτού του οίκου ευγυρίας στο Γκέτεμπορκ της Σουηδίας. Το πείραμα διήρκεσε 2 χρόνια και οι εργαζόμενοι είχαν δει βελτίωση στην υγεία τους, στις άδειές τους αλλά και στην ποιότητα της εργασίας τους. Η επικεφαλής του Ιδρύματος, την οποία συναντήσαμε τον περασμένο Ιούλιο, είναι επίσης ικανοποιημένη με την μείωση του ωραρίου εργασίας. Η ατμόσφαιρα είναι πιο ήρεμη. Έχουμε πολλούς ανθρώπους που πάσχουν από άνοια. Πριν υπήρχε μεγάλο άγχος και αυτό τους έκανε να νιώθουν πιο ανήσυχοι. Έχουμε περισσότερο προσωπικό, περισσότερες θέσεις εργασίας και λιγότερες αναρρωτικές άδειες. Για τις 68 νοσοκόμες που εργάζονται 6 αντί για 8 ώρες την ημέρα, αλλά με τον ίδιο μισθό, ήταν αναγκαίο να προσληφθούν άλλα 17 άτομα. Το κόστος των προσλήψεων ήταν στα 1,26 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό θεωρήθηκε πολύ μεγάλο για το Δημοτικό Συμβούλιο του Γκέτεμπορκ, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Σουηδίας, όπου οι άδειες και η εργασιακή εξάντληση φτάνουν στα υψηλότερα επίπεδα στη χώρα. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από την αριστερή πλειοψηφία. Ωστόσο, η δεξιά, που έχει τώρα την πλειοψηφία, δεν δείχνει να έχει πιστεί για την αποτελεσματικότητα του μέτρου. Είμαστε υπεύθυνοι για 53.000 εργαζομένους στο Γκέτεμπορκ. Αν λοιπόν πρέπει να αφήσουμε αυτούς τους 53.000 εργαζομένους να εργάζονται για 6 ώρες και να πληρώνονται για 8, κάντε τα μαθηματικά. Χρειαζόμαστε περισσότερα εργατικά χέρια, χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους να δουλέψουν και χρειαζόμαστε περισσότερες ώρες εργασίας. Παρά το γεγονός ότι το εξάωρο δεν θα συνεχιστεί, ο επικεφαλής του προγράμματος για τον οίκο ευγυρίας θεωρεί ότι μακροπρόθεσμα το εξάωρο μπορεί να έχει ωφέλη. Εξετάζοντας τη δημόσια οικονομία συνολικά, δημιουργούμε περισσότερες θέσεις εργασίας, έχουμε μικρότερο αριθμό αναρρωτικών και οι υπηρεσίες είναι καλύτερης ποιότητας. Για μένα είναι φυσικό βήμα να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το εργασιακό περιβάλλον και να αποκτήσουμε μια πιο βιώσιμη εργασιακή αγορά, όπου οι άνθρωποι θα χαίρονται να δουλεύουν. Η μείωση των εργασιακών ωρών μπορεί να είναι επικερδής και βραχυπρόθεσμα. Αυτό έχει διαπιστωθεί σε αυτήν την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Από τους 112 εργαζόμενους, οι 35 εργάζονταν 6 αντί για 8 ώρες με τον ίδιο μισθό και κατάφεραν τις καλύτερες και τις πιο απαιτητικές συμφωνίες.